Ένας ακήρυχτος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ο πόλεμος της ασφάλτου με ασύλληπτα οδυνηρές συνέπειες, αφού οι οικογένειες δίνονται στα μαύρα και αγγελούδια χάνονται για πάντα στους φωνικούς δρόμους του νησιού. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την περίπτωση της εξάχρονης ελευθερίας, η οποία έσβησε μετά από τροχαίο και έχει σημαδέψει τη σκέψη γιατρών και νοσηλευτών, καθώς χάθηκε με τόσο άδικο τρόπο. Τηρούσε όλα τα μέτρα ασφαλείας η μαμά της. Ήταν στο πίσω καθισματάκι με την αδερφούλα της, δεμένη στο κάθισμα. Η μαμά σταμάτησε στο stop, προκειμένου να βγει στον κεντρικό δρόμο και δυστυχώς ένας οδηγός με αγροτικό που έτρεχε πάρα πολύ, χτύπησε το παιδί με όλη την ταχύτητα στο πίσω δεξιό μέρος του αυτοκινήτου. Η οικογένεια τότε βρήκε το θάρρος να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων. Το μικρό κορίτσι έσωσε άλλες ανθρώπινες ζωές και θα παραμείνει ζωντανό στη μνήμη των κριτικών. Δυστυχώς δεν πρόκειται για το μόνο θύμα. Σύμφωνα με το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ πρώτα, μέσα σε μία σχεδόν εξαετία, 392 άνθρωποι, δηλαδή περίπου οι κάτοικοι ενός χωριού, έχουν σβήσει στο νησί μας από τροχαία δυστυχήματα. 153 ήταν κάτω των 29 ετών, ενώ έσβησαν συνολικά και 7 αγγελούδια κάτω των 17 ετών. Για τις Ελληνίδες μητέρες που κάθε μέρα σκοτώνονται τα παιδιά τους χωρίς λόγο στον δρόμο. Για τις μανάδες της Κρήτης που σκοτώνονται τα παιδιά τους κάθε μέρα στον δρόμο. Μου είπατε προχθές ένα νούμερο μέσα σε 10 μέρες, 6-7 άτομα νεκροί, άσε τους ανάπηρους. Ταυτόχρονα τριπλασιάστηκαν τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, αφού το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 4, για να εκτοξευθούν σε 12 το ίδιο διάστημα τη φετινή χρονιά. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα την οδική ασφάλεια και το παιδί και οργάνωσε η Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία είναι συγκλονιστικά. Η ενέργεια που θα δεχτεί από τη σύγκρουση το παιδί θα είναι πολλάκις περισσότερη από αυτή που θα δεχτεί ένας ενήλικας. Στατιστικά έχουμε γύρω στις 200 κρανιογεφαλικές κακώσεις ανά 100.000 παιδιά το χρόνο, παγκοσμίως. Δυστυχώς η Κρήτη είχε την ατυχία να θρυνεί και το πρώτο θύμα από τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το 2020. Ένα 11χρονο αγόρι. Αρχίσουμε να διεκδικούμε καλύτερες υποδομές, να διεκδικούμε τα 30 χιλιόμετρα. Να δούμε με το πατίνι περισσότερα πράγματα. Ο πρώτος νεκρός στην Ελλάδα ήταν το παλικάρι που είπε η κυρία Ταυλαδάκη πριν από λίγο στη Χερσόνησο, εδώ στο νησί μας. Πραγματικά με τα παραδείγματά τους μας έδωσαν έτσι με σαφήνεια το στίγμα αλλά και το πού πρέπει να στοχεύουμε από εδώ και πέρα. Και εμείς σαν παιδίατροι και σαν γονείς. Όπως επισημάνθηκε, τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς αφού αποτελούν τους αυριανούς οδηγούς.